είτε τα αντιλαμβάνονται, αλλά δεν αντιδρούν. Βυθισμένοι ίσως, όπως είναι, στη ραστόνη και στην ενδεχόμενη άνεση της καθημερινότητας. Από τούτη την αρρώστια έχουν προσβληθεί παντού οι πάντες. Απλώς ο καθένας από εμάς τρέφει την ψευδέστηση ότι η συμφορά δεν θα χτυπήσει τη δική του πόρτα, αλλά θα διασφαλίσει ο ίδιος τα δικά του συμφέροντα εκμεταλλευόμενους τους ενδεχόμενους κινδύνους των άλλων. Αυτός είναι διαχρονικά ο κακός μας εαυτός. Από αυτό ακριβώς πάσχουμε. Ελάτε λοιπόν να ξεπεράσουμε όλοι μαζί το κακό μας εαυτό. Να ξεκινήσουμε μαζί μια νέα ιστορία για την πόλη χωρίς να κοιτάξουμε πίσω. Μόνος του κανένας δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Είναι βέβαιο ότι μαζί τα καταφέρουμε καλύτερα. Πετυχαίνουμε περισσότερα όταν κυνηγάμε το όνειρο και όχι όταν ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας. Ας μην παραπονιόμαστε άλλο παρακολουθώντας αδιάφορα τη φθορά της πόλης. Ας συμβάλλουμε να τη σταματήσουμε. Ας βάλουμε για πρώτη φορά το συμφέρον της πόλης πάνω από το δικό μας προσωπικό συμφέρον. Ενώ δηλώνω έτοιμος μαζί με τους άξιους συνεργάτες μου για αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Δεν θα ζητήσουμε επίσπευση χρόνου, να το ξέρετε, το καράβι θα επισκευαστεί εμπλό. Σήμερα ξεκινάμε με χαμόγελο και με αισιοδοξία. Ξεκινάμε με τη μεγάλη δυναμική σας παρουσία. Ξεκινάμε με το μήνυμα που μας δώσατε να συνεχίσουμε και να φτάσουμε όπως θέλετε. Μπορούμε πραγματικά να τους ελευθερούμε να τα καταφέρουμε, αν εσείς όλοι θα δείτε ενεργά δίπλα μας. Εμείς είμαστε ο νέος, μεγάλος και ισχυρός πόλος που συγκεντρώνει όλες τις δυνάμεις της πόλης. Η μεγάλη πλειοψηφία που αποφάσισε επιτέλους να δράσει και να γυρίσει οριστικά σελίδα. Δεν έχουμε υποχρέωση σε κανέναν, δεν χρωστάμε σε κανέναν, δεν δεσμευόμαστε σε κανέναν. Διάβασα κάπου. Το μυαλό μπορεί να πιστεί. Η καρδιά όμως του ανθρώπου πρέπει να κερδιθεί. Σήμερα λοιπόν δεν ήρθα να σας πείσω μόνο με τα επιχειρήματά μου, ήρθα κυρίως να κερδίσω την καρδιά και την ψυχή σας. Και να σας πω ότι σίγουρα, είμαι σίγουρος πια, ότι όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε μια πόλη που θα ανήκει σε όλους και θα είναι για όλους. Από σήμερα, η υποψηφιότητά μου βρίσκεται στα χέρια σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σημερινή σας παρουσία. Είμαι βέβαιος ότι θα νικήσουμε οι ιδέες μας. Θα είμαι μια ζωή ευγνώμων στον κάθε ένα και στην κάθε μια από εσάς για τη σημερινή σας παρουσία. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να πω στην Ευρώπη, στον Αλέξανδρο, στον Γιώργο του Κίσα. Παιδιά, συνεχίστε να ονειρεύεστε. Είμαστε μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά η δική μου παρουσία δεν χορταίνω να βλέπω τόσους πολλούς ανθρώπους αποφασισμένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.